Το τελευταίο εξάμηνο δεν έχουμε κάνει με ένα μικρό διάλειμμα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο καθόλου εργαστήρια, ούτε διαδικτυακά ούτε διαζώσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε. Είμαι σε ένα προπαρασκευαστικό έτος για τις κλινικές, που αύριο μεθαύριο θα μου ζητηθεί αυτά που δεν τα έχω διδαχτεί καν. Όχι απλά δεν τα έχω διδαχτεί διαδικτυακά, δεν τα έχω διδαχτεί καθόλου, να τα κάνω πάνω σε έναν ασθενή. Και εγώ μόνο με τη θεωρία δεν μπορώ να τα κάνω. Αντικειμενικά το καταλαβαίνουμε ότι η θεωρία πρέπει να συνδέεται με την πράξη ολοκληρωμένα στο επιστημονικό μας αντικείμενο. Στις 11 η ώρα, 11.30 για την ακρίβεια σήμερα το πρωί, είχαμε επικοινωνία με τον Υφυπουργό, με τον κύριο Συρίγο, από την Επιτροπή Αγώνα της Ιατρικής, της Οδοντιατρικής και το Φοιτητικό Σύλλογο της Νοσηλευτικής, εκπρόσωποι. Συζητήσαμε πρακτικά τα αιτήματά μας, τα οποία λένε να ανοίξουν τώρα οι κλινικές με όλα τα απαραίτητα μέτρα, δηλαδή μετά το lockdown πρακτικά, να γίνουν εμβολιασμοί, να επιταχυνθούν στους φοιτητές για να μπορέσουν να μπουν στα νοσοκομεία, στις κλινικές τους, να μπορέσουν να γίνουν γιατροί που θα μπορέσουν να περιθάλψουν ασθενείς αύριο μεθαύριο και αντίστοιχα να ανοίξουν τα εργαστήρια με όλα τα απαραίτητα μέτρα, να ξαναγίνουμε φοιτητές. Αυτό που βάζουμε τόσο καιρό και δεν έχουμε πάρει καμιά ουσιαστική απάντηση. Εμείς ζητήσαμε να υπάρξει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο να λέει με προγραμματισμό, με τα βάση τα συγκεκριμένα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, και ας αλλάξει αυτό, αλλά να ξέρουν τουλάχιστον οι φοιτητές τι γίνεται τον επόμενο μήνα, να μπορούν να σχεδιάσουν φοιτητές που βρίσκονται στην επαρχία να γυρίσουν, να μπορέσουν να υπάρχει ένας προγραμματισμός για τις σπουδές μας, να ξέρουμε να βρίσκονται όλα στον αέρα. Δεν πήραμε κάποια συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά, από τη μία μπορεί να βρισκόμαστε σε πόλεμο, όπως μας είπε ο Υφυπουργός, αλλά αυτό την ίδια στιγμή με τα αιτήματα που θέτουμε εμείς, που θέτει ο ΕΝΓΕ στα νοσοκομεία, που θέτουν αυτόν τον προβληματισμό ότι πρέπει να γίνει επίταξη του ιδιωτικού τομέα για να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία που βλέπουμε αυτή τη στιγμή πραγματικά να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα, να έχει φτάσει στο αμήν η κατάσταση για να μπορέσουμε και εμείς να μπούμε μετά στα νοσοκομεία για να κάνουμε τις κλινικές μας. Δεν μας απάντησε, μας είπε ότι αυτό δεν είναι στη δικιά μου αρμοδιότητα, δεν μπορώ να το συζητήσω πουθενά κτλ. Πρέπει να γίνει και παράταση του εξαμήνου και να πάρθουν και όλα τα μέτρα φοιτητικής μέρημνας, γιατί πολλά παιδιά όταν γίνει η παράταση αυτή θα χάσουν δουλειές που χάνουν το καλοκαίρι. Θα χρειαστεί να πληρούν παραπάνω πράγματα με νίκες στην Αθήνα από επαρχία ενδεχομένως. Για αυτά τα πράγματα πρέπει να έρθει φοιτητική μέρημνα, επίδομα ενδεχομένως για να μπορέσουν να μείνουν παραπάνω στην Αθήνα κτλ. Καταλαβαίνετε, για να μπορέσουν να μην διακόψουν τις σπουδές τους. Την ίδια στιγμή που μας λένε ότι όλα αυτά τα λεφτά που υπάρχουν ανάγκη να δοθούν στους φοιτητές για τις ανάγκες τους για να ξανανιώσουμε φοιτητές, δεν έχουν δοθεί. Και την ίδια στιγμή με fast track διαδικασίες δοθήκαν σε αστυνομία για να μπορέσουν να γίνουν οι συμβάσεις με τους αστυνομικούς. Και μιλάμε για 20 εκατομμύρια και 30 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μιλάμε για μικρούς προϋπολογισμούς, αν σκεφτούμε ότι ο προϋπολογισμός του ΕΚΠΑ μόνο είναι 5-6 εκατομμύρια το χρόνο. Όλα αυτά πρέπει να δοθούν για τις ανάγκες των φοιτητών, λέμε εμείς. Και φαίνεται η στόχευση του νόμου πλέον από την πρώτη στιγμή. Είχαμε τα περιστατικά στο ΑΠΙΘΙΤΑ πριν από μια εβδομάδα περίπου, τα γνωρίζετε καλύτερα κι εσείς. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι βαράνε το βασικό εκφραστή των αναγκών των φοιτητών, που είναι το φοιτητικό κίνημα. Και σε καμία περίπτωση δεν έρχονται να βελτιώσουν την κατάσταση στις σχολές μας. Στοχεύουν σε αυτό που λέμε, πολύ απλά, διαζώσεις, καταστολή και εξαποστάσεις εκπαίδευση.